Τα σκαλιά του δικαστικού μεγάλου Ηρακλείου πέρασαν σήμερα μέλη του Σωματείου Εργαζομένων του Παγνή, που κατέθεσαν μηνυτήρια αναφορά στον εισαγγελέα, κατά μάλιστα υπευθύνου, λέγοντα ανοιχτά ότι με τα απανοτά εντέλεσθε επιχειρείται να λειτουργεί χωρί το απαραίτητο προσωπικό και κυρίω γιατρού η παιδοψυχιατρική κλινική που ανοίγει και κλείνει με βάση το αν έχει ή αν δεν έχει περιστατικό. Πρακτικά αυτή τη στιγμή η κλινική ανοιγοκλείνει με βάση τα εντέλεστε που δίνει ο διοικητή του νοσοκομείου, επικαλούμενο το δημόσιο συμφέρον, αλλά αν η πολιτεία όντω ήθελε να υπάρχει δημόσιο συμφέρον, θα είχε στελεχώσει αυτή την κλινική εδώ και χρόνια με μόνιμο ιατρικό προσωπικό και νοσηλευτικό. Καταθέσαμε μια μηντήρια αναφορά για δύο λόγους. Ένα, για να πούμε ότι υπάρχει κίνδυνο στι παρεχόμενε υπηρεσίε υγεία από τη μη λειτουργία τη παιδοψιατρική κλινική και από την άλλη, επειδή εκπροσωπούμε εργαζόμενου, θέλουμε να καλύψουμε και του εργαζόμενου, γιατί δεν μπορεί με το εντέλεστε πλέον να λειτουργούν οι κλινικέ και τα νοσοκομεία. Το θέμα εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα λένε πω ταλαιπωρεί και θέτει σε κίνδυνο την υγεία παιδιών με ψυχιατρικά προβλήματα και μάλιστα όχι μόνο στην Κρήτη, αλλά ολόκληρη την Νότια Ελλάδα που καλύπτει το παγνί. Την ίδια ώρα, μετέωροι όμω είναι όπω τόνισαν και οι εργαζόμενοι που καλούνται να καλύπτουν πέραν των ωραρίων τους, τις ανάγκες που προκύπτουν. Προφανώς αξιοποιείται αυτή, αυτή η νομοθετική πανέβαση που δίνει τη δυνατότητα στις διοικήσεις να τα αξιοποιούν, αλλά και τα εντέλεσε έχουν μια χρονική διάρκεια. Δεν μπορεί εντέλεστε να είναι μια βδομάδα, ένα μήνα, ένα χρόνο και χρόνια. Η έκτακτη ανάγκη δεν προκαθορίζεται. Έκτακτη ανάγκη είναι για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, για ένα συγκεκριμένο θέμα. Οι εργαζόμενοι που μίλησαν για έκθεση σε κίνδυνο ζωή των ανηλίκων και των εργαζομένων διευκρίνησαν ότι από τον εισαγγελέα ζητούν να παρέμβει και άμεσα να υπάρξει επίλυση του προβλήματο όχι με μπαλώματα. Υπάρχει ένα παιδοψυχίατρο για να πούμε ότι ε, πρέπει να νοσηλεύσει ε, άτομα μέσα σε οποιαδήποτε κλινική. Πρέπει να υπάρχει γιατρό. Δεν υφίσταται ε, η λειτουργία κλινική χωρί την παρουσία του εκάστοτε γιατρού ή τη εκάστοτε ειδικότητα. Όταν λοιπόν έχουμε ένα περιστατικό και ανοίξει της παιδοψιατρική κλινική, θα πρέπει ο μοναδικό παιδοψυχίατρο να είναι παρόν. Και λέμε, αν χρειαστεί να παιδοψυχιατρική μέρε το παιδί, θα είναι 15 μέρε συνεχόμενα ένα παιδοψυχίατρο, αν χρειαστεί να μείνει 15 μερε το παιδι θα ειναι 15 μερε συνεχομενα ενα παιδοψυχιατρο αν χρειαστει να μείνει ένα μήνα. Να νοσηλευτεί, θα μείνει ένα μήνα μέσα. Δεν μπορεί όποτε υπάρχει ανάγκη να ανακαλούνται άδειε ρεπό των, των, νοσηλευτών για να καλύψουν τι ανάγκε τι απογευματινέ και τι Πρόσφατα κάθισε η προϊσταμένη του τμήματο ε, πρωί και απόγευμα για να μπορέσει να καλυφθεί η απογευματινή βάρδια που γιατί δεν υπήρχε εργαζόμενο. Πού θα πάει αυτό το πράγμα.